Εδώ έχει έρθει για προετοιμασία η ολλανδική ομάδα STG Racing. Είναι μια ομάδα που έχει αποκλειστικά στις τάξεις νεαρούς αθλητές και μετά από πολλές προσπάθειες καταφέραμε να τους κάνουμε προετοιμασία εδώ στην περιοχή της Κορδίας και στον Τράκ ιδιαίτερα. Εγώ είμαι ο προπονητής στην ομάδα, ξέρω την περιοχή, νομίζω ότι ο καιρός συνήθως στατιστικά είναι πάρα πολύ καλός, γι' αυτό επέμενα να έρθουν εδώ, τελικά τα κατάφερα και μέχρι τώρα τα πάντα έχουν πάει περίφημα, έχουν πάει όπως τα υπολογίζαμε. Our own company, SEG, Sports Entertainment Group. We, as a team, we want to be not traditional, but we want to think new, we want to develop, start developing new talents, a new generation of cyclists. Ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να αναπτύξει τους αθλητές. It's not only a team, it's not a development team, but it's more like an academy. Μια ακαδημία πρωταθλητών του μέλλοντος. And then as a company we thought about making a contribution to the new era in cycling, to the new generation. We want to develop products, but also develop new destinations for training, new trainers. Η ομάδα αυτή είναι το athlete development, δηλαδή η ανάπτυξη των αθλητών, και το product development, η ανάπτυξη των προϊόντων που μας δίνουν οι χορηγοί. So we want to give all the talents, all the tools to succeed on the pros. Η ιδέα πίσω από την δημιουργία της ομάδας αυτής είναι να πάρουμε αθλητές πολύ καλού επίπεδου ήδη από μικρή ηλικία, να τους φτιάξουμε σε εισαγωγικά, να τους αναπτύξουμε εμείς όπως θέλουμε. I think it's a young team, but really motivated. All the guys are show something before they come to the team. Give good support and we have good results, and yeah, we're looking forward to that. I expect a lot of good results, and yeah, I think everyone is a good team member, so I think it's going to be a great season for the team. But I think we are really motivated and go all for the same goal. So that's a good point. Well, you can see SCG Racing is the best development team in the world. We hope that they're already on the end of this season and that some guys can make the step to the pros. So in 2016 we will see the first SCG Racing pro in the peloton, we hope. Η ποδηλασία, όσο και αν φαίνεται ατομικό σπορ, μόνο ατομικό δεν είναι. Είναι ένα πάρα πολύ ομαδικό σπορ. Αν η συνεργασία δεν είναι καλή μεταξύ των αθλητών και αν ο κάθε αθλητής δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, τότε όλη η δουλειά θα πάει χαμένη και είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Να μάθει ο καθένας ότι έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα, ότι πρέπει να σέβεται αυτό το ρόλο και ότι ανεξάρτητα με το αν είναι δυνατός ο ίδιος ή όχι, πρέπει μερικές φορές να θυσιάσει και τις προσωπικές φιλοδοξίες για να έρθει ένα αποτέλεσμα από έναν συναθλητή του ή από αυτόν που πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα να φέρει το αποτέλεσμα. Ξέρουν όλοι από τη στιγμή που τους έχουμε δώσει το αγωνιστικό τους πλάνο ότι θα δοθούν ευκαιρίες στον καθένα από αυτούς. Ξέρουν ότι είναι προς όφελό τους και να έχουμε αποτελέσματα, αλλά και αυτοί οι ίδιοι να κάνουν την δουλειά ακριβώς που τους ζητάμε να κάνουν. Θα δούμε δηλαδή περιπτώσεις που ο ανηφορίστας θυσιάζεται για τον σπριντέρ και ο σπριντέρ αντίστοιχα θυσιάζεται για τον ανηφορίστα ανάλογα με τη μορφολογία των διαδρομών που έχει ο κάθε αγώνας, που θα ακολουθήσουν οι αθλητές σε κάθε αγώνα. Το ποδήλατο είναι ένας συνδυασμός εξαρτημάτων που πρέπει να δουλεύει σωστά. Ένα ποδήλατο που είναι σωστά στημένο, σωστά ρυθμισμένο, θα δώσει αυτό που πραγματικά θέλει ο κάθε αθλητής για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ζωντανός οργανισμός το ποδήλατο. Δεν είναι απλά ένα σύνολο εξαρτημάτων. Η σχέση των παιδιών με τα ποδήλατα δεν είναι απλά μια σχέση ανθρώπου και ενός μηχανήματος. For me, the bike is everything. Yeah, the bike is probably my whole life. It's almost like yoga. Sometimes I hate it, sometimes I love it. Freedom, education, my whole life. As a kid, I always was on the bike already. Like a good friend, it's always there for me. Most of my best friends I met through cycling, and so now it's everything. Yeah. Now train on it and try to make a living of it and be professional. It's, yeah, very nice to do that. So kind of my whole life is around bicycle. So it's a very nice relationship. Yeah, the bike means everything for me. Your own thing, that's from you. It's, no one can take it away. It's in the heart, you know? Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γιατί όχι training camp στην Ελλάδα. It was perfect in our idea of this team. It fits in perfectly to train in a new cycling destination. Η περιοχή εδώ και γενικότερα η Ελλάδα έχει εκπληκτικές περιοχές, εκπληκτικές διαδρομές. Ο καιρός είναι σύμμαχος πάντα. Η περιοχή συνδυάζει ό,τι θέλουμε να συνδυάσει για να είναι ιδανική. Γιατί να μην αλλάξουμε την φιλοσοφία των ευρωπαϊκών ομάδων που πηγαίνουν πάντα στα ίδια και τα ίδια μέρη για να μην δουν κάτι διαφορετικό. When he said it, we first discussed it with him. Then we went to see it, actually. Some people from our team came here to check out the location, and they said, yeah, it's fantastic, and it's an unknown destination. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε στο εξωτερικό ότι, ναι, training camp μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο και από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα στις παραδοσιακές πόλεις. Loutraki can be a new cycling destination in Europe. Αυτό που θα μεταφέρουν στο εξωτερικό είναι πραγματικά αυτό που αξίζει να γνωρίζουν για τους Έλληνες. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μοντάρουμε, όπως λέγεται στην ποδηλατική ορολογία, την διάταξη των αθλητών έτσι ώστε ο σπρίντερ της ομάδας να πάρει στον τερματισμό, να φτάσει στο τέρμα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να δούμε ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να πιάσει. Εκτός από αυτό, επειδή έχουμε αρκετούς σπρίντερ, θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε έναν από αυτούς και εμείς με διάφορα μέσα που έχουμε να δούμε τη μέγιστη ισχύ που θα αποδώσει, τη μέγιστη ταχύτητα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο αγώνα της σεζόν που αρχίζει σε περίπου 10 μέρες. To become pro. To become a professional. To ride classics like the Tour of Flanders and Paris Roubaix. Race the biggest races in the world and also be competitive in them. I hope I can be a pro next year. Enjoy my life with cycling. If it's not pro, it's still gonna be the best thing in life for me. Because I like to cycle. Όλο το training camp, κάθε μία μέρα είναι ιδιαίτερη. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Θα λέγαμε στην προετοιμασία των αθλητών έτσι να είναι έτοιμοι για τη σεζόν. Όμως σήμερα όντως είναι η μέρα που θα βγάλουμε εμείς τα πολύτιμα αποτελέσματα για να δούμε τελικά ποιοι ή ποιος είναι ο αθλητής, στον οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε, ειδικά στους πρώτους αγώνες σεζόν, έτσι ώστε να μας φέρει αποτέλεσμα. is like my second home. It's a very important team for me. Yeah, it's a lot of things. I mean, like development for sure, and also like training to become a professional. Between friends and family. Almost like family. To me, it's even the training here, it's beautiful here, nice weather. I like it. So not just on the bike, but off the bike. It's an education, really, is what the team is. It's a good place to learn and develop me, myself, my life, the team, you know? Yeah, we're working pretty well together.